Ακριβώς, Γιάννη, καταστράφηκε ολοσχερός ο αγροτικός πυροσβεστικός σταθμός εδώ της Επταγώνιας μαζί με τα δύο ιδιωτικά οχήματα των πυροσβεστών. Τέσσερα μέλη εδώ στελεχώνουν το συγκεκριμένο σταθμό. Χθες το πρωί κλήθηκαν μεταξύ πρωινού και μεσημβρινού, ειδοποιήθηκαν να φτάσουν στο Παρεκκλησιά με σκοπό να κατασβέσουν την πυρκαγιά που απειλούσε υποστατικό στην Μονή, συγκεκριμένα το κέντρο δεξιώσεων Μόντε Καπούτο. Πήραν τα δύο οχήματα, ένα πυροσβεστικό και ένα άλλο όχημα, και έφυγαν κατευθείαν για την Λεμεσό. Τραγική ηρωνία, την ίδια στιγμή η φωτιά που ξέσπασε στον Αρακαπά είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει αστραπιαία εδώ στην περιοχή της Εφταγόνιας και να τη λήξει στην κυριολεξία το υποστατικό εδώ, τον αγροτικό πυροσβεστικό σταθμό, και να τον καταστρέψει ολοσχερός μαζί με τα δύο ιδιωτικά οχήματα των πυροσβεστών. Δεν κατάφεραν ούτε το ίδιο τους το σπίτι να σώσουν από το μένος της πύρινης λέλαπας που εξαπλώθηκε αστραπιαία μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, όπως μας ανέφεραν και εδώ από γειτονικά υποστατικά. Ο πυροσβεστικός σταθμός εδώ καταστράφηκε ολοσχερός. Τώρα, Γιάννη, για τουλάχιστον στις δικές μας κοινότητες εδώ της επαρχίας Λεμεσού, Αρακαπά, Επταγόνια και Σικόπετρα, μικρές, πολύ μικρές εστίες που αντιμετωπίζονται με επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, πυροσβεστικά που πάνε και έρχονται με σκοπό να σβήσουν αυτές τις μικρές εστίες που αναζωπυρώνονται έτσι με όχι δυνατούς ανέμους, αλλά υπάρχει έτσι μία μικρή ένταση ανέμων εδώ στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να καεί. Ήδη ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου του Αρακαπά, τον κύριο Βάσο Βασιλείου, 19 σπίτια και υποστατικά έμειναν, επηρεάστηκαν από την φωνική πυρκαγιά. 9 κατοικίες κάηκαν, καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλες 10 επέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Μία εξ αυτών είναι η μόνιμη κατοικία οικογένειας Ρώσων που διαμένουν μόνιμα εδώ στον Αρακαπά με 8 παιδιά, όπως μας ανέφερε. Μετέβησαν στο διαμέρισμα τους στη Λεμεσό, όπου έμειναν εκεί, ενώ άλλα περίπου 10 σπίτια στην περιοχή Εφταγόνιας έχουν υποστεί ζημιές. 3 εξ αυτών μόνιμες κατοικίες εδώ των κατοίκων της Επταγόνιας και άλλες 7 εξοχικές κατοικίες από δήμων, οι οποίοι επισκέπτονται 1 με 2 φορές την εβδομάδα, όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, την περιοχή. Μάλιστα. Εικόνες αποκάλυψης, Έρικ.